Ευρισκόμεθα πάντοτε στην 15η κατοίκηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Είμεθα στην παράγραφον θήτα 9 και είχαμε αναφερθεί την περασμένη φορά εις τα ονόματα, εις τις προσιγορίες του Αντιχρίστου. Δηλαδή ονόματα τα οποία εκφράζουν τις ιδιότητες αυτού του προσώπου. Θα ήθελα κάτι να προσθέσω σε εκείνα τα οποία λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ενθυμίστε, λέγει, τον αποκαλεί άνθρωπον της ανομίας, ιών της απολίας, αντικείμενον και υπερερώμενον επί πάντα λεγόμενον Θεόν εις σέβασμα. Δίνει δηλαδή τέσσερα ονόματα. Αλλά η Αγία Γραφή δίδει και άλλα ονόματα, ή οι πατέρες της Εκκλησίας μας δίδουν και άλλα ονόματα, χωρίς να κάνω ανάλυση, δεν θα κάνω, αλλά απλώς θα κάνω μία αναφορά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην πρώτη του επιστολή 4,3 τον λέγει αντίχριστον, επειδή θα αντιπράττει, δηλαδή θα έρχεται σε αντίθεση με τον Χριστό, και όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος θα είναι ο πίθηκος του Χριστού. Θα μιμείται τον Χριστό, αλλά ψεύτικα. Και θα είναι το κατεξοχήν πρόσωπον που θα στρέφεται εναντίον του Χριστού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως ο Άγιος Απόστολος Παύλος τον λέει αντικείμενον, ο Άγιος Ιωάννης τον λέγει αντίχριστον, διότι κείμενος είναι ο λίθος, ο ζων λίθος, επί του οποίου κειμένου λίθου οικοδομείται η Εκκλησία, και κανείς δεν μπορεί να οικοδομήσει την Εκκλησία έξω από αυτόν τον κείμενον λίθον. Παίρνω τη λέξη κείμενος πάλι από την Αγία Γραφή, από τον Απόστολο Παύλο, ώστε ο Χριστός είναι ο κείμενος, δηλαδή αυτός που βρίσκεται κάπου σε ένα σημείο, ο κείμενος λίθος. Είναι ο ακρογωνίος κείμενος λίθος. Ο Αντίχριστος τι είναι? Ο αντικείμενος, ο μη κείμενος. Αλλά ακόμα ο προφήτης Ιεζεκιήλ 28,2 έως 10 λέγει το όνομα Θεός ημί εγώ. Αυτό σε μια περίφραση βρίσκεται στον Απόστολο Παύλο, ότι θα καθίσει στον ναό του Θεού και θα αποδεικνύει ότι είναι Θεός. Αυτό στον Απόστολο Παύλο σε περίφραση μεγαλύτερα, γιατί και στον Ιεζεκίλ είναι μία περίφραση. Δηλαδή δεν είναι μία λέξη, αλλά περισσότερες από μία λέξη. Θεός ημί εγώ. Ακόμη, το βιβλίο της Αποκαλύψεως 13,1 τον αποκαλεί θηρίον. Το βιβλίο Διδαχή, που είναι ένα βιβλίο γραμμένο τέλη του πρώτου αιώνος, αρχές του δευτέρου αιώνος, όχι αργότερα γραμμένο από τα μέσα του δευτέρου αιώνος, δηλαδή πανάρχιο βιβλίο, τον αποκαλεί τον Αντίχριστον, αφού κάνει ικανή περιγραφή περί των εσχάτων και του Αντιχρίστου, τον αποκαλεί κοσμοπλανή, αυτός ο οποίος θα πλανήσει τον κόσμο. Ο Άγιος Κύριλλος
Ιεροσολύμων τον αποκαλεί εχθρόν, και ακόμα τον αποκαλεί και ψευδόχριστον. Ο Άγιος Ειρηναίος τον αποκαλεί άνομος Θεός, και ο Άγιος Ιπόλυτος τον αποκαλεί Υιόν Διαβόλου. Το δε βιβλίο της Γενέσεως, ξαναγυρίζω στην Αγία Γραφή, τον αποκαλεί όφιν. Γιατί λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο όφης ο αρχαίος, αλλά αναφέρεται εις τον διάβολον. Αλλά όμως, επειδή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως το θηρίον διάβολος και το θηρίον αντίχριστος έχουν 7 κεφάλια με 10 κέρατα, δηλαδή μία ταύτισης, διάκρισης και ταύτισης, διακρίνονται, είναι δύο ξεχωριστά πρόσωπα, ο διάβολος και ο αντίχριστος, αλλά ταυτίζονται στην ιδιότητά τους, στο μέγεθος της κακίας κλπ. Γι' αυτό ο αντίχριστος λέγεται και όφης, ενώ κατεξοχήν όφης είναι ο διάβολος. Αυτά, αγαπητοί μου, ως προς τα ονόματα του αντιχρίστου. Και τώρα ερχόμεθα να δούμε στη συνέχεια αυτά που μας γράφει ο Άγιος Κύριλλος, κυρίως σε αυτά που αναφέρεται στον Απόστολο Παύλον. Είχαμε πει την περασμένη φορά δια το κατέχον. Είχαμε πει ότι είναι ο όρος του Θεού, όπως λέγουν οι πατέρες, παρότι αναφέραμε ότι υπάρχουν πολλές ερμηνείες σε αυτό το σημείο, αλλά είναι ο όρος του Θεού. Δηλαδή, του τέστη, λέει, το κολλίον, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι είναι το κατέχον? Δηλαδή αυτό το οποίο εμποδίζει. Τι εμποδίζει? Είναι ο όρος του Θεού. Δηλαδή, είναι, ο Θεός δεν επιτρέπει να εμφανιστεί ο Αντίχριστος έως ότου έλθει η ώρα να εμφανιστεί, διότι τώρα ο Θεός έχει το σχέδιό του, το σχέδιο να ακουστεί, ας πούμε, το Ευαγγέλιο σε όλη την ανθρωπότητα. Συνεπώς, ο Θεός επεμβαίνει και εμποδίζει. Μετά δεν θα εμποδίσει. Γιατί? Δια την κακία των ανθρώπων. Όταν το κακό θα έχει αποκορυφωθεί, ο Θεός θα απέλθει και τότε θα αναδείξει η ανθρωπότητα τον Αντίχριστο. Ώστε ο Θεός εμποδίζει τώρα, αλλά κατόπιν ούτως υπήν θα εμποδιστεί ο Θεός από την κακία των ανθρώπων, να επεμβαίνει πλέον τρόπον την να θα αφήσει την ανθρωπότητα στο αποκορύφωμα της κακίας της, που είναι ο Αντίχριστος. Αυτά είναι δε απολύτως σύμφωνα με το όλο πνεύμα της Αγίας Γραφής και όπως το βλέπουμε και με την ιστορία του Ισραήλ. Τι? Εδώ προσέξτε τώρα. Σας έχω πει ότι πάρα πολλά πράγματα, τα πιο πολλά από εκείνα τα οποία προφητεύονται, όχι όλα όμως, έχουν μία διαρκή επανάληψη μέσα στην ιστορία. Δεν μπορεί να έχει επανάληψη ότι ο ήλιος θα σκοτιστεί. Έχουμε λοιπόν εδώ την ευθύγραμμον ερμηνεία, τα λέγαμε κι άλλοτε. Θα είναι μια φορά αυτό. Αλλά ή, ξέρω εγώ, στο σύμπαν μεταβολές φοβερές, μια φορά θα είναι αυτό. Άλλα πράγματα όμως θα είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενα. Έτσι αισθάνομαι ότι αυτό το κατέχον είναι επαναλαμβανόμενο,
όπως και του ότι αποσύρεται ο κατέχον τον αρσενικό, με το χ αρσενικού γένους, το προηγούμενο είναι ουδέτερον. Το κατέχον, το χ με όμικρον, το κατέχον. Τώρα ο κατέχον, το χ με ωμέγα, αρσενικού γένους. Ο κατέχον του ότι αποσύρεται. Αυτό έχω την αίσθηση ότι και αυτό είναι επαναλαμβανόμενο μέσα στην ιστορία. Θα σας το εξήγησω ως εξής. Μη δε λησμονείτε, το λέει ευθύς παρακάτω ο Απόστολος Παύλος, ότι το μυστήριο λέγει, ποιο μυστήριο, όλη αυτή η υπόθεση ήδη ενεργείται της ανομίας. Ήδη ενεργείται. Κι όμως ομιλεί δια την ανομία που θα φέρει την αποστασία και η οποία θα είναι ένα φαινόμενο τελικό. Πρώτου τελικού θα έχουμε τα επιμέρους φαινόμενα. Ποια είναι τώρα τα επιμέρους κατέχοντα και που τα επιμέρους που αποχωρεί ο κατέχον και εμφανίζεται το κακό. Είναι όταν κάποια στιγμή μέσα στην ιστορία ο Θεός επεμβαίνει πάντα σε ένα λαό, γιατί ο λαός τηρεί τις εντολές του Θεού, αλλά σιγά σιγά μπαίνει το κακό. Παρά ταύτα ο Θεός δίνει τη χάρη του, το κακό κορυφούται όχι σε ολόκληρη τη γη, σε ένα λαό μόνο, μπορεί στους Έλληνες, μπορεί δεν ξέρω που θέλετε, σε ένα τόπο, κάποτε σε ένα χωριό, κάποτε σε μία πόλη, τέλος πάντων σε ένα τόπο. Αφήνει ο Θεός, κορυφούται τελικά το κακό, έχει τη χάρη του όμως εκεί, επεμβαίνει, και όταν κορυφωθεί το κακό φεύγει ο Θεός. Και τότε το κακό γίνεται, φουντώνει το κακό. Δημιουργείται όμως τότε μία κρίση, όπως έχουμε και τις επιμέρους κρίσεις του Υιού του Θεού. Ο Υιός του Θεού θα κρίνει μια φορά την ανθρωπότητα στο τέλος. Εν τούτης έχουμε και τις επιμέρους κρίσεις μέσα στην ιστορία του Υιού του Θεού, κάτι που φαίνεται μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως κατά έκτυπων τρόπων, ότι κρίνει διαρκώς την ιστορία. Διότι τι επικρίνει, επεμβαίνει ο Θεός. Έτσι αποχωρεί ο Θεός, αποχωρεί ο Χριστός και η χάρη του, και το κακό γίνεται πολύ κακό. Κάποτε όμως οι άνθρωποι με το κακό αυτό σπάζουν τα μούτρα τους, μετανοούν, επανέρχονται, και επανέρχεται ο Χριστός και η χάρη του για να επαναληφθεί πάλι πιο κάτω, στον ίδιο τόπο ή σε άλλο τόπο. Αυτό δεν το βλέπουμε και στην ιστορία του Ισραήλ. Όταν ο Θεός προστατεύει το λαό του, σιγά σιγά ο λαός ειδωλολατρεί, εισχωρεί ειδωλολατρεία, ο Θεός εγκαταλείπει το λαό του και τον παραδίδει στα χέρια των εχθρών του λαού. Προσέξτε αυτό. Μετανοεί ο λαός και ξαναεπεμβαίνει ο Θεός και το καθεξή. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει και στην πατρίδα μας. Ας με επιτραπεί να πω, πολύ φοβάμαι όλα αυτά τα τρέχοντα γεγονότα που έχουμε, και μάλιστα γύρω από το θέμα της Εκκλησίας ένα-δυο απορίες μου ετέθησαν, αλλά δεν απήντησα, δεν είχα χρόνο. Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί θα ήταν αυτή, αυτή που σας λέω τόση ώρα, ότι αφήνει ο Θεός έρει τη χάρη του τόπου, αποσύρεται ο Θεός και φουντώνει το κακό. Τρομάζουν οι άνθρωποι. Είδατε, έως ότου λέγει, προσέξτε, μόνον ο κατέχον άρτη έως εκ μέσου γέννηται. Εκείνος δηλαδή που κατέχει, εκείνος που επιβλέπει την Εκκλησία, πάει στην άκρη. Πάει στην άκρη και τότε φουντώνει το κακό.
Μετά επεμβαίνει όμως ο Θεός. Προσέξτε, επεμβαίνει ο Θεός με τον τρόπο και τη σοφία που έχει. Εκείνος ξέρει πώς. Και εκείνος ξέρει πώς στο προκείμενο παράδειγμα που σας είπα. Και τιμωρεί εκείνους οι οποίοι επικρατούν. Τους τιμωρεί πολύ. Κάνει κατάπληξη, αγαπητοί μου, η εξής φράση στην Παλαιά Διαθήκη. Λέγει ο Θεός: να με ακούτε, μη ειδωλολατρείτε, διότι θα σας παραδώσω στα χέρια των εχθρών σας. Και μάλιστα λέει τους Βαβυλωνίους συγκεκριμένα, ή τους Νινεβίτας, τους Ασσυρίους. Αλλά όταν λέει θα παραδοθείτε εσείς στα χέρια αυτών και θα σας τυραννίσουν και θα σας βασανίσουν, γιατί εγώ, λέει, ακούστε, εγώ σας παρέδωσα στα χέρια τα δικά τους. Εγώ σας παρέδωσα. Τότε εγώ θα τιμωρήσω με τη σειρά μου εκείνους οι οποίοι θα σας έχουν βασανίσει. Περίεργο αυτό. Για σκεφτείτε το καλά, θα σας φανεί πολύ παράξενο. Εντούτοις, αν το σκεφτείτε ακόμα καλύτερα, θα βρείτε ότι δεν είναι τι άλλο παρά αυτά τα οποία σας λέγω τώρα. Ο Θεός επεμβαίνει και αποσύρεται. Επεμβαίνει στην ιστορία και αποσύρεται. Κατέχει και πάει στην άκρη. Και πάλι επανέρχεται. Στο τέλος όμως θα γίνει το εξής. Στις ημέρες του Αντιχρίστου, δηλαδή προκειμένου να έρθει ο Αντίχριστος, αποκορύφωση του κακού, θα πάει στην άκρη ο Θεός, θα αποκορυφωθεί το κακό, αλλά και πάλι έχουμε επέμβαση. Ξέρετε ποια είναι? Ευθύς αμέσως η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Μα τι επέμβαση. Νομίζω ότι αυτό που σας είπα ως νομίζω, ότι έχει μια βάση και μια κατοχήρωση, το βλέπετε. Θα το δούμε ευθύς παρακάτω αυτό, πως ο Κύριος εμφανίζεται. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο κατέχων άρτιος εκ μέσου γέννηται. Ποιο είναι το μυστήριον της ανομίας? Μυστήριον, σας είχα πει την περασμένη φορά, το επαναλαμβάνω, θα πει τόσο διότι είναι μυστικόν, δηλαδή πολλές φορές ενεργείται μυστικά, είναι αυτό που λέμε, ποιος ξέρει εκείνοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας με νομοσχέδια ή και όχι με νομοσχέδια, φερειπίν στα άντρα και σε εκείνα τα σπήλαια των ληστών που λέγονται μασονικές στοές. Ποιος ξέρει τι έχουν στο κεφάλι τους αυτοί οι άνθρωποι εναντίον της Εκκλησίας? Ποιος ξέρει? Αυτοί ξέρουν. Από την άποψη αυτή, ότι αυτοί ξέρουν, είναι μυστήριον η ανομία. Δηλαδή μυστικών. Ξαναλέγω, μυστήριον θα πει και μυστικών. Δευτέρα θέσης του όρου μυστήριον. Μυστήριον τώρα εδώ είναι κάτι που ενεργείται και που δεν έχει παρά μία θεολογική, θα λέγαμε, συνέπεια. Κάτι που έρχεται επειδή κάτι άλλο δεν είναι στη μέση. Αυτό αποτελεί ένα μυστήριο. Και το μυστήριο, λέγει, αυτό ήδη ενεργείται. Η δε ενέργεια αυτού του μυστηρίου της ανομίας θα είναι διαρκώς αυξανόμενον και ποιοτικός και ποσοτικός, πηγαίνοντας προς τα έσχατα. Έτσι, εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι ήδη ενεργείται αυτό το μυστήριο της ανομίας. Θα το λέγαμε ως εξής, με άλλα λόγια, είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου.
ή όπως τη λέγει ο Ανδρέας Θεοδόρου, καθηγητής του Πανεπιστημίου, έβγαλε ένα βιβλιαράκι και κάποια άρθρα είχε δημοσιεύσει στον Ορθόδοξο Τύπο και τα μάζεψε όλα και τα έκανε ένα βιβλιαράκι, ήδη πωλείται και στη Λάρισα πωλείται, το λέγει αντιχριστισμός. Δηλαδή, όχι αντίχριστος, αντιχριστισμός. Και μάλιστα σαφώς λέγει ότι αντιδιαστέλλεται ο αντίχριστος από τον αντιχριστισμό. Τι είναι ο αντίχριστος? Ένα πρόσωπο. Τι είναι ο αντιχριστισμός? Είναι η δράση, η ενέργεια η οποία ήδη υπάρχει σε εκείνους που είναι φορείς του αντιχρίστου. Και αυτό το αποδίδει στη λέξη αντίχριστη του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Άλλο αντίχριστος και άλλο αντίχριστη. Ο αντίχριστος, ξαναλέω το ίδιο πράγμα, είναι πρόσωπον. Η δε αντίχριστη είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, ο αντιχριστισμός. Εγώ σας το έχω πει όλα τα χρόνια, τον καιρό που λέγαμε τα της Αποκαλύψεως, ως πνεύμα του αντιχρίστου. Είναι φορείς λοιπόν αυτή η επιμέρους αντίχριστη του πνεύματος του αντιχρίστου. Δηλαδή τι είναι το πνεύμα? Ο τρόπος του σκέπτεστε, ο τρόπος του ενεργήν, αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου. Συνεπώς αυτό ήδη ενεργείται. Από πότε ενεργείται? Θα έλεγα από τη στιγμή που, από τη στιγμή που γεννήθηκε ο Υιός του Θεού. Πώς ενεργείται αυτό? Ενεργείται ως εξής. Πρώτος φορέας του πνεύματος του αντιχρίστου είναι ο Ηρώδης, ο οποίος θέλει να φωνεύσει τον Ιησού Χριστό, παρότι δεν ξέρει πιο πολλά πράγματα, ότι είναι μόνο απόγονος του Δαβίδ και θα διεκδικήσει τον θρόνο. Αυτό το σημείο, το ότι διώκεται ο Ιησούς νήπιον, ξέρετε πώς το εκφράζει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Με εκείνη τη γυναίκα, λέει, η οποία είναι η Θεοτόκος και η Εκκλησία, ταυτίζεται και διακρίνεται, η οποία διώκεται από τον δράκοντα, τον όφη των αρχαίων, των διάβολων, να της φάει το παιδί μόλις γεννήθηκε. Το θυμίζετε, Αποκάλυψη 12 κεφάλαια, κάπου εκεί είναι. Να της φάει το παιδί που γεννήθηκε. Αλλά αυτό, λέει, υρπάγει στον ουρανό. Μέσα σε αυτή τη σύντομη φράση δείχνει την ιστορία του Χριστού επί της γης, από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που αναλαμβάνεται. Είδατε, ο δράκον πάει να το φάει το παιδί, είναι ο Ηρώδης. Αλλά είναι από πιο μπροστά το πράγμα. Σας είχα πει, όταν λέγαμε μετά της Αποκαλύψεως, ότι η ιστορία αρχίζει του Αντιχρίστου, δηλαδή εννοείται του πνεύματος του Αντιχρίστου. Από πού λέτε? Από τον Παράδεισο. Εκεί έχουμε το θηρίον, το πρώτο θηρίον της Αποκαλύψεως, των διάβολων, τον όφη. Όταν όμως γεννιόνται παιδιά στους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ και την Εύα, τότε ο Κάιν είναι ο φορέας του πνεύματος του Αντιχρίστου και φωνεύει τον Άβελ. Δεν ξέρει πιο πολλά πράγματα ο Κάιν, ίσως κάτι ξέρει, διότι η επαγγελία που δόθηκε στον Παράδεισο από το Θεό στους πρωτοπλάστους το ξέρουν τα παιδιά τους, ότι θα έρθει εκείνος ο οποίος θα σώσει. Μέσω τίνος θα έρθει? Δια του δικαίου Άβελ, του οποίου την θέση πήρε ο Σιθ, ο δίκαιος, για να μη ματαιωθεί ο ερχομός του Μεσσίου. Τι έκανε ο Κάιν? Εφώνευσε τον Άβελ. Ποιος τον έβαλε? Ο διάβολος. Γιατί? Να ματαιώσει τον ερχομό του Μεσσίου. Τι ρόλο παίζει τώρα ο Κάιν? Εκείνο το ρόλο που έπαιξε ο Ηρώδης. Βλέπετε, παρακαλώ, πανοραμικά
ή αν θέλετε πανοραματικά την ιστορία. Βλέπετε? Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο βεβαίως έχει τους φορείς του. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι και τα πράγματα, είναι και οι ιδέες. Μάλιστα, όταν λέμε ιδέες, εννοούμε τώρα το τρίτον θηρίον, που είναι ο ψευδοπροφήτη, ο οποίος φέρεται σαν πρόβατο, σαν κρυός, με κέρατα, όχι 10, όχι 7, αλλά 2 μόνο κέρατα, ως κρυός, που δείχνει το ήρεμο του πράγματος. Και είναι οι διάφορες ιδέες στη φιλοσοφία, οι διάφορες αντίχριστες ιδέες, είναι οι αιρέσεις, κατεξοχήν οι αιρέσεις, είναι οι κοινωνιολογικές ιδέες, αντίχριστες, μαρξισμοί, πράγματα, θάματα, υπηρετούν τον Αντίχριστο και είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Δεν θέλει φιλοσοφία, εφόσον η σφραγή δεν είναι κατατεθειμένη, αθεία. Θέλει φιλοσοφία? Νιάου νιάου στα κεραμίδια. Πολύ απλό, το καταλαβαίνετε. Και όλα εκείνα τα συστήματα που στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Μετά, οι μορφές παιδείας που δίδονται είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου από το τρίτο θηρίο, τον ψευδοπροφήτη, τα οποία όλα αυτά τα προσφέρει πολλές φορές ειρηνικά. Είναι η μόδα, είναι η μουσική. Αυτή η μουσική που, τι να σας πω, τρελαίνει την νεολαία. Είναι ο πανσεξουαλισμός. Όλα αυτά αποτελούν, ξαναλέγω, το πνεύμα του ψευδοπροφήτου, του Αντιχρίστου. Όποιος δεν το βλέπει, όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι τυφλός, είναι ολότελα τυφλός. Και επικαλούμε την νοημοσύνη σας και επικαλούμε το άνοιγμα των ματιών σας από το Πνεύμα του Θεού, γιατί εκείνος που δεν έχει το Πνεύμα του Θεού δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και μόνο γιατί θα ακούσει αυτά θα μπορούσε να σηκωθεί και να πει διαμαρτύρομαι, δεν είναι αυτά. Δεν βλέπει, δεν βλέπει. Ας το καταλάβουμε λοιπόν. Εκείνοι που ακούνε το Λόγο του Θεού πρέπει να βλέπουν. Γιατί πρέπει να βλέπουν? Γιατί πρέπει να έχουν το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί κανείς να ακούει το Λόγο του Θεού και να είναι άμυρος Αγίου Πνεύματος. Διότι το Πνεύμα του Άγιον εστίν το ποιούν εταίρους οφθαλμούς, που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, ον ο Κύριος ανελεί το πνεύμα του στόματος αυτού. Πότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος? Εφόσον, λέει, ο κατέχων εκ μέσου γέννηται. Εφόσον θα πάει εκείνος που κατέχει, πάει στην άκρη, δηλαδή ο Θεός. Θα πάει στην άκρη. Άλλοι είπαν, να μην σας μπερδέψω, γύρω από το κατέχον, σας είπα και την περασμένη φορά, δεν θέλω πιο πολλά. Και τότε, λέγει, αφού θα ενεργήσει ο άνομος με όλη εκείνη την, με όλο εκείνο το ρεπερτόριο της ανομίας που σας είχα την περασμένη φορά πει και που μας λέγει ο Άγιος Δανιήλ, ο προφήτης, ότι θα αλλοιώσει νόμων και καιρούς, δηλαδή των νόμων, των ηθικών νόμων, αλλά και τη φύση, σας τα είχα πει την περασμένη φορά, τότε θα αποκαλυφθεί, τότε θα έλθει και ο Κύριος. Δηλαδή, πότε θα έρθει? 3,5 χρόνια μετά την παρουσία του, τη δημοσία του παρουσία
εις τον κόσμο αυτόν. Και πώς θα έρθει τώρα ο Κύριος, δηλαδή η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, τι θα κάνει? Καταργήσει, λέει, συγγνώμη, ο Κύριος ανελεί το πνεύμα του στόματος αυτού με ένα φύσιμα του. Ο Κύριος θα τον εξουδετερώσει. Προσέξτε αυτό, τι θα πει το πνεύμα, τι πνεύμα εδώ θα πει αέρας, το πνεύμα που θέλει πνί, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πνί, πνέει, πνί συνειρημένων. Κάνουμε και λίγο γραμματική, δεν πειράζει. Λοιπόν, το πνεύμα όπου θέλει πνί. Ποιο πνεύμα? Όχι το Άγιο Πνεύμα, ο άνεμος. Όπου θέλει πηγαίνει. Κινείται ο άνεμος, λέμε βόρειος, νότιος. Και την φωνή να αυτού ακούεις και ουκίδας πόθεν έρχεται και που υπάρχει κλπ. Ώστε αγαπητοί, εάν είχαμε τόσο τρόμο στην κατοχή με την παρουσία του Χίτλερ, πόσο περισσότερο τρόμο θα έχουν οι άνθρωποι με την παρουσία του Αντιχρίστου, ο οποίος θα είναι αφανάστως σκληρότερος από ό,τι μπορούσε να ήταν ένας σκληρός Χίτλερ. Έτσι το είπα συγκριτικά, να πάρουμε μία εικόνα τι θα πει τρόμος, φόβος. Και τι λέγει στη συνέχεια? Ότι θα τον εξουδετερώσει ο Κύριος με ένα φύσιμά του, δηλαδή πολύ εύκολα, και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού. Καταργώ, το ρήμα καταργώ θα πει θέτω εκτός έργου κάποιον άνθρωπον. Δεν θα πει εξαφανίζω. Στο ευχολόγιο αναφέρεται αυτό το ρήμα, μάλιστα, ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας. Είναι κάτι που ίσως για μια στιγμή να παραξενέψει, ότι καταπατεί ο Κύριος είναι στις νεκρόσιμες ακολουθίες, σε μια ευχή. Ναι, τι λέει? Ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε ανάποδα. Εκείνος ο οποίος κατήργησε τον θάνατον και κατεπάτησε τον διάβολο. Όχι, καταργώ θα πει τον διάβολον κατήργησε ο Κύριος. Τον κατήργησε δεν σημαίνει τον εξεμηδένισε. Καταργώ θα πει θέτω εκποδών, θέτω εκτός έργου. Ότι ο διάβολος δεν θα έχει πλέον έργων. Όταν λέγει λοιπόν εδώ ότι ο Κύριος θα καταργήσει τον Αντίχριστον, θα πει θα τον θέσει εκτός έργου. Δεν θα μπορεί πλέον να ενεργήσει ο Αντίχριστος. Θα αφοπλιστεί, τίποτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πώς θα τον καταργήσει? Τη επιφανία της παρουσίας αυτού. Ποιας παρουσίας? Τίνος παρουσία του Χριστού. Πώς λοιπόν θα τον καταργήσει? Με μόνη την παρουσία της εμφανίσεως, με την παρουσία της επιφανίας. Μπορώ να σας πω ότι είτε επιφάνεια είτε παρουσία, που είναι το ίδιο πράγμα, θα λέγαμε εδώ είναι εν διαδίν για μια στιγμή, που λέει ότι θα τον καταργήσει με την επιφάνεια, το κάνει μέσον την επιφάνεια της παρουσίας του. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή θα μπορούσε να το πει, θα τον καταργήσει με την παρουσία του ή θα τον καταργήσει με την επιφάνειά του. Βάζει κατά δύο. Και εδώ είναι γνωστό ότι ο Χριστός λέγεται ότι θα έρθει κατά τη Δευτέρα του παρουσία ή κατά τη Δευτέρα του επιφάνεια. Ποια είναι η πρώτη επιφάνεια? Όταν ήρθε στον κόσμο ως άνθρωπος. Και τα δύο, παρουσία και επιφάνεια, χρησιμοποιούνται από την Καινή Διαθήκη και δηλώνουν
τη δευτέρα παρουσία, τη δευτέρα επιφάνεια του Χριστού, των δεύτερων ερχομών του Χριστού, ώστε θα έρθει ο Χριστός. Βεβαίως θα έρθει ο Χριστός. Και ποια θα είναι, πότε θα είναι? Ευθύς μετά τον Αντίχριστον. Δηλαδή δεν θα μείνει χρονικό διάστημα, διότι αφού ανελεί αυτόν, θα τον εξουδετερώσει. Και αυτό τον εξουδετερώσει με την επιφανειά του. Τι θα κάνει λοιπόν? Θα εμφανιστεί ο Κύριος? Θα αποχωρήσει μετά για να ξανάρθει ύστερα από χίλια χρόνια? Σας το είπα και την περασμένη Δευτέρα, σας το λέω άλλη μία φορά. Τι θα πει αυτό? Επειδή υποστηρίζεται ότι θα μεσολαβήσουν από Ορθοδόξους, ότι θα μεσολαβήσουν χίλια χρόνια μεταξύ του Αντιχρίστου και του Χριστού. Όχι. Χρόνος μηδέν. Χρόνος μηδέν. Το βλέπετε πιο καθαρά από καθαρά. Διότι αν έρθει ο Χριστός, λέει, τι επιφανία, με τη δεύτερη του παρουσία. Θα το πάλι μία φορά. Τον καταργεί τον Αντιχριστόν. Και μετά εξαφανίζεται. Αφού έχουμε τη δεύτερη του παρουσία. Τέλειωσε η ιστορία. Τέλειωσε ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ απλό. Ου εστίν η παρουσία κατ' ενέργεια του Σατανά εν πάση δυνάμει και θυμής και τέραση ψεύδους. Τώρα, αυτό το δεύτερο παρουσία, τι είναι ως παρουσία του Αντιχρίστου, του οποίου η παρουσία είναι κατ' ενέργεια του Σατανά, με κάθε δύναμη του Σατανά και με κάθε ενέργεια του Σατανά. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε δύο φορές τη λέξη παρουσία κοντά κοντά. Η μία αναφέρεται στην παρουσία του Χριστού και η άλλη αναφέρεται στην παρουσία του Αντιχρίστου, του οποίου λοιπόν την παρουσία θα καταργήσει ο Κύριος και ο οποίος Αντίχριστος θα ενεργεί, θα λέγαμε, με την δύναμη του Σατανά. Εδώ να μείνω λίγο. Κατ' ενέργεια του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, ώστε σαφώς, σαφέστατα, δεν έχουμε ενανθρώπιση του Σατανά, αλλά έχουμε πλήρη άνθρωπο, το λέγαμε και την περασμένη Δευτέρα, ο οποίος θα ενεργεί με όλη τη δύναμη του Σατανά. Αυτό θα πει εν πάση δυνάμει και κατ' ενέργεια. Διαλογαριασμό του Σατανά με την ενέργεια του Σατανά και με τη δύναμη του Σατανά. Και όχι ότι ο Σατανάς θα γίνει άνθρωπος. Και τι θα κάνει? Θα κάνει σημεία και τέρατα ψεύδους. Σημεία θα πει θαύματα, και τέρατα θα πει πάλι θαύματα. Το τέρας του τέρατος. Δηλαδή κάτι το τεράστιο, κάτι το μεγάλο, κάτι το καταπληκτικό, κάτι το εκθαμβωτικό. Θα κάνει λοιπόν τέτοια θαύματα? Ναι, το λέγει ο Λόγος του Θεού. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θα κάνει θαύματα, αλλά θα είναι θαύματα ψεύδους. Τι θα πει ψεύδους? Κατ' επίφαση. Ξέρατε ότι ο πνευματισμός κάνει θαύματα, η μαγεία κάνει θαύματα, αλλά είναι θαύματα ψεύδους. Πολύ προσοχή, διότι εκεί θα πλανηθούν πολλοί. Όταν μάλιστα και στην εποχή μας, γιατί σας είπα αυτά, δεν θα είναι στα έσχατα, αλλά είναι διαρκώς μέσα στην ιστορία με πύκνωση στα έσχατα. Ξέρετε πόσα τέτοια πράγματα ο διάβολος επιτελεί στην ιστορία, θαυμαστά πράγματα που δεν είναι παρά του διαβόλου καμάματα. Και πολλές φορές σπέβδομαι, τρέχομαι, γιατί κάτι μας κατέπληξε. Ακούστε αγαπητοί, σας το είπα και μια άλλη φορά, δεν πειράζει αν πάλι λέγω. Μη τρέχομαι να ζητάμε θαύματα. Θα πλανηθούμε εάν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα τον ακολουθήσουμε, διότι θα δούμε τα θαύματα. Εγώ πιστεύω στα θαύματα, όχι του Ευαγγελίου,
μόνο, αλλά και στα θαύματα των Αγίων, και θαύματα γίνονται διαρκώς. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στη συναγωγή του Θεού πλάι είναι η παρασυναγωγή του διαβόλου, και στην χρυσή λύρα που κυκλοφορεί στην αγορά είναι και η σκάρτη, η νόθα, η χάλκινη, η κίνδυλη. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε, και ότι δεν πρέπει να ζητούμε τα θαύματα. Το θαύμα είναι το θαύμα της πίστεως. Πίστεψες, σώθηκες. Θες πιο μεγάλο θαύμα? Τι θες να δεις? Σας είχα πει και την ψυχολογία του πράγματος, ότι πολλές φορές αναζητούμε το θαύμα για να βεβαιωθούμε για εκείνο που πιστεύουμε. Άρα λοιπόν έχουμε απιστία. Διότι αν ζητούμε ένα τεκμήριο, είναι σαν να μας λέει ο άλλος: ξέρεις, θα σου έχω μια επιταγή για σένα χιλίων λιρών. Χαιρόμαστε, αλλά του λέμε: για να τη δω, γιατί δυσπιστούμε. Για να τη δω, να τη δω γραμμένη. Αυτό είναι πιστή. Σημαίνει θέλω μια βεβαίωση. Έτσι, αν υπάρχει μέσα μας υποσυνείδητα η αναζήτηση του θαύματος, δεν είναι παρά γιατί υπάρχει υποσυνείδητα η απιστία. Προσέξατε το. Εκείνοι οι οποίοι αναζητούν το θαύμα θα αποδεχθούν τα θαύματα του Αντιχρίστου. Προσέξατε το. Το τονίζομαι και το υπογραμμίζομαι. Η Εκκλησία ειδοποιεί. Χωρίς να σημαίνει, το ξαναλέω, μη τυχόν παρεξηγηθώ, χωρίς να σημαίνει ότι οι Άγιοι δεν κάνουν θαύματα, δεν επιτελεί ο Χριστός μέσα στην ιστορία θαύματα και η Εκκλησία δεν κάνει θαύματα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται. Εν πάση απάτη αδικίας της απολυμένης. Κοιτάξτε εδώ. Σημεία και τέρατα είναι τα θαύματα. Ψεύδους με κάθε απάτη αδικίας. Είδατε πως θα συσσωρεύεται ο Απόστολος Παύλος? Για να δείξει το ψεύτικον του πράγματος. Αλλά ποιοι θα πιστέψουν στα θαύματα του Αντιχρίστου? Οι απολυμένοι. Λέει τις απολυμένης, εκείνοι που δεν γράφει και το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής, αυτοί θα πιστέψουν εις τα θαύματα του Αντιχρίστου. Γι' αυτό πρέπει να ρωτάμε: είμαι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής? Είμαι γραμμένος? Ή αν είμαι γραμμένος, μήπως εκπέσω? Ο Κύριος, όταν γύρισαν οι εβδομήκοντα και οι δώδεκα από τα θαύματα που έκαναν και του είπαν με χαρά τους: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται στο όνομά σου, τους είπε: μη χαίρεστε γι' αυτό. Είδατε, μη χαίρεστε για τα θαύματα, αλλά γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Μάλιστα του είπε: στον ουρανό. Το ίδιο είναι, ταυτόν, είναι ταυτόσημα. Στο βιβλίο της ζωής γραμμένα τα ονόματά σας. Έστειλε τους δώδεκα, άρα και ο Ιούδας. Και ο Ιούδας έκανε θαύματα, αγαπητοί μου. Θα ήταν περίεργο ο Ιούδας να μην κάνει θαύματα και να κάνουμε οι ένδεκα. Αλλά εξέπεσε ο Ιούδας. Έτσι θα πρέπει να λέγω: το όνομά μου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, και αν είναι γραμμένο, προσέχω μη εκπέσω. Γιατί κάτι που δεν έχει γραφεί γράφεται, και κάτι που γράφεται ξεγράφεται, σβήνεται. Αυτό πρέπει να είναι ο καημός μας, και πρέπει πολύ να το προσέξουμε, μήπως ανήκουμε εις τους απολυμένους. Ταύταμεν ο Παύλος. Τελεία στην πρόταση. Αυτά μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά μας λέγει. Και τώρα κάνει ερμηνεία ο Άγιος Κύριλλος, διότι αν καταλάβατε, την περασμένη φορά και σήμερα κάνω ερμηνεία εγώ του Αποστόλου Παύλου,
Δεν κάνει ερμηνεία ο Άγιος Κύριλλος. Τώρα θα κάνει την ερμηνεία ο Άγιος Κύριλλος και θα μείνει σε κάποιο σημείο, στο σημείο της αποστασίας. Σας είχα πει την περασμένη φορά ότι αφήνουμε τώρα αυτό το σημείο της αποστασίας για να το πούμε, γιατί πιο κάτω το λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Μην δε εστίν η αποστασία. Τελεία στην πρόταση. Τώρα λέει η αποστασία. Τι είπε ο Αποστολός Παύλος? Δεν θα έρθει ο Χριστός αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία, και συνεπώς και ο Αντίχριστος. Και λέει ο Άγιος Κύριλλος, τώρα είναι η αποστασία. Πότε τώρα? Στην εποχή του. Μα θα επανέλθω σε δεύτερο σημείο, γιατί ενθυμίστε, είχαμε ξαναπεί ένα, όταν βλέπεις, λέγει, να υπάρχει φαγωμάρα των χριστιανών, μισαδελφία των κληρικών, λέει ο Αντίχριστος είναι κοντά. Τώρα τι λέει? Τώρα λέει μια αποστασία. Ήταν τότε? Ήταν. Δεν ξέρει όμως ότι τώρα θα έρθει ο Χριστός, ο Αντίχριστος και μετά ο Χριστός, γιατί είναι κρυμμένο. Αφού συνδέεται η Δευτέρα του Χριστού παρουσία με τον Αντίχριστον, και αφού μας είπε ο Κύριος ότι η Δευτέρα του παρουσία είναι άγνωστη, σαφώς, σαφέστατα, δεν μπορούμε λοιπόν να το συνδέσουμε με τον Αντίχριστο, διότι άμα λέμε, αγαπητοί μου, ότι ο Αντίχριστος είναι, δεν πειράζει να ξαναλέω, 17, 22, 25 χρονών, και έρθε σε 5 χρόνια, σε 3 χρόνια, σε 8, σε 15, τότε σημαίνει, ας πούμε, 15 χρόνια, συν 3,5, 18,5, τότε θα έρθει ο Χριστός, 18,5 χρόνια ύστερα από σήμερα. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Δεν μας είπε ο Κύριος ότι κανείς δεν ξέρει την ημέρα και την ώρα? Μόνο έναν γενικό προσδιορισμό μπορούμε να έχουμε από τα σημάδια που μας έχει δώσει, και δεν μπορούμε να μένουμε σε ακρίβειες. Και από εδώ ελέγχεται η περίπτωση ότι δεν ξέρουμε αν γεννήθηκε ή δεν γεννήθηκε ο Αντίχριστος. Σας καθησυχάζω για να σας κάνω και να ανησυχείτε, διότι σας καθησυχάζω σε πράγματα που δεν είναι σωστά, και θέλω να ανησυχείτε για πράγματα που είναι σωστά και άξια ανησυχίας. Μην λοιπόν, μην δέστη η αποστασία, τώρα είναι η αποστασία. Και απαριθμοί: απέστησαν γάρι οι άνθρωποι της ορθής πίστεως. Πρώτο λοιπόν σημείο είναι η αποστασία από την ορθή πίστη, δηλαδή η παρουσία των αιρέσεων. Αναλύει: και ημέν ιεοπατορίαν καταγγέλουσιν, η δε των Χριστών εξού κόντων εις το είναι παρενεχθέντα λέγειν τολμώσει. Αναφέρει δύο κατηγορίες αιρετικών, τον Σαβέλιο και τον Άριο. Τι έλεγε ο Σαβέλιος? Αυτήν την ιεοπατορία, δηλαδή ότι ο Θεός είναι ένας, και ήθελε να διασώσει το δόγμα ότι ο Θεός μεν είναι ένας, αλλά εμφανίζεται με τρία πρόσωπα. Ο Θεός είναι ένας, αλλά τα τρία πρόσωπα είναι ξέχωρα. Αλλά έλεγε ο Σαβέλιος ότι ο ένας Θεός εμφανίζεται σε μία περίοδο της ιστορίας ως πατήρ, σε μία άλλη περίοδο της ιστορίας εμφανίζεται ως Υιός, τότε που ενεφανίστηκε ο Ιησούς Χριστός, και σε μία άλλη περίοδο της ιστορίας εμφανίζεται, όπως η δική μας, ως Πνεύμα Άγιον. Αλλά όμως, λέγει, δεν είναι τρία πρόσωπα, είναι ένα που αλλάζει ρόλο. Είναι ένα που αλλάζει ρόλο. Λέγεται πατήρ, μετά λέγεται Υιός και μετά λέγεται Πνεύμα Άγιον. Αυτό λέγεται ιεοπατορία. Τι λέει να πούμε? Άλλοι καταγγέλουν ιεοπατορία, αίρεση βαριά που στρέφεται εναντίον του δόγματος της Αγίας Τριάδος. Ιδέ των Χριστών εξού κόντων εις το είναι παρενεχθέντα λέγει τολμώσει. Ότι ο Χριστός δεν υπήρχε, αυτό που έλεγε ο Άριος, ο Άριος
ειν ποτέ χρόνος ότε ουκίν. Υπήρξε εποχή που δεν υπήρχε. Ή αφού λοιπόν δεν είναι Θεός από την ουσία του Θεού, τότε είναι κτίσμα. Και συνεπώς εκ του μειόντος ήλθε εις το είναι, εις την ύπαρξη. Από την ανυπαρξία εις την ύπαρξη. Ποιος το έλεγε? Ο Άριος. Αναφέρεται λοιπόν εις τον Σαβέλιον, αναφέρεται και εις τον Άριον, ο Άγιος Κύριλλος. Αυτές οι αιρέσεις, αγαπητοί μου, είχαν συνταράξει την Εκκλησία. Στην εποχή του Αρίου, της Αριανικής Έριδος, ο Άγιος Κύριλλος είχε επανειλημμένος, τρεις φορές αν θυμάμαι καλά, εξοριστεί. Ήταν και εκείνος ένας όπως και ο Άγιος Αθανάσιος. Βέβαια δεν ήταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά 325 είναι η Σύνοδος η πρώτη, 350 λέγονται οι κατοικίες, 25 χρόνια μετά. Είναι πρόσφατα πράγματα. Πρέπει να σας πω όμως ότι οι αιρέσεις αυτές υπάρχουν μέχρι σήμερα και θα υπάρχουν πάντοτε, και θα πλανώνται αυτές οι αιρέσεις μέσα κυρίως στους χριστιανούς. Πάντοτε. Δεν έλειψαν ποτέ οι αιρέσεις. Και τι λέγει στη συνέχεια? Και πρότερον μενήσαν φανεροί οι αιρετικοί, νυν δε πεπλήρωται η Εκκλησία και κρυμμένων αιρετικών. Και πρώτα λέει υπήρχαν αιρετικοί, τώρα όμως γέμισε η Εκκλησία από κρυφούς αιρετικούς. Και δεν είναι η αίρεση από μια άγνοια. Ας σας βάλω τώρα, σας δώσω ένα χαρτί και ένα μολύβι και κάνουμε ένα διαγωνισμό και σας πω, γράφτε μου γύρω από το δόγμα της Αγίας Τριάδος κάτι. Θα υπάρξουν άνθρωποι που θα γράψουν πράγματα τα οποία θα είναι αιρετικά. Δεν είναι αιρετικοί όμως οι άνθρωποι, αλλά διότι αγνοούν και γράφουν αυτά που γράφουν. Συνεπώς δεν λέμε για αυτούς, λέμε για εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στην αίρεση, δηλαδή δεν πιστεύουν στην αλήθεια ή στην ορθοδοξία, και αυτοί δεν τολμούν πολλές φορές να αποκαλυφθούν. Έτσι έχουμε πράγματι πολλούς αιρετικούς, κρυμμένους, κρυφούς. Απέστησαν γαρ οι άνθρωποι από τις αληθείας και κνήθονται την ακοήν. Έχουν φύγει πια οι άνθρωποι από την αλήθεια και χαϊδεύονται. Κνήθω, κνήθομαι, θα πει ευχαριστιέμαι να ακούω πράγματα περίεργα. Τα παραμύθια, ας πούμε, κνήθονται την ακοή, να ακούνε πράγματα ευχάριστα εις τα αυτιά. Δεν υπάρχει πιο ευχάριστο παραμύθι από το παραμύθι των χιλιαστών, ότι δεν υπάρχει κόλαση και ότι θα αναστηθούν, βέβαια λέει, και οι αμαρτωλοί, και τότε στην κρίση θα πει ο Χριστός: λοιπόν τι λέτε, τώρα μετανοείτε? Ποιος βλάκας τα έλεγε ότι δεν μετανοεί, αφού θα πέρασε από μια τέτοια κατάσταση? Ποιος βλάκας τα έλεγε δεν μετανοεί? Αν υποτεθεί ότι θα υπήρχαν βλάκες που δεν θα μετανοούσαν, τότε λέει ο Χριστός θα τους εκμηδενήσει. Δεν υπάρχει κόλασης. Ζήτω, δεν υπάρχει κόλασης, λέγουν οι χιλιαστές. Οι αμαρτωλοί θα εκμηδενιστούν, θα γίνουν μηδέν. Υπάρχει ωραιότερο παραμύθι από αυτό? Επιτέλους πώς είναι εκείνοι οι οποίοι λένε τι με νοιάζει αν θα ξαναζήσω ή όχι, εμένα με ενδιαφέρει να ζήσω τώρα, να χαρώ τις ειδονές του κόσμου τούτου, τ' άλλα ποιος τα λογαριάζει? Λοιπόν, είναι ωραίο παραμύθι. Κνήθει, χαϊδεύει την ακοήν. Λόγος πιθανός και πάντες ακούουσιν ιδέως. Λόγος επιστροφής και πάντες αποστρέφονται. Ωραίο αυτό. Λόγος πιθανός, δηλαδή πιθανολογίες, και όλοι ακούνε ευχάριστα. Λόγος μετανοίας και επιστροφής και όλοι αποστρέφονται. Προσέξτε αυτό, είναι χαρακτηριστικό. Βλέπετε καμιά φορά γράφουν οι εφημερίδες πράγματα, πιθανολογίες.
πιθανός, λόγος πιθανός, είναι οι διάφορες θεωρίες. Ας πούμε για τη μεταμψύχωση, κάτι παρουσιάζει τηλεόραση, κάτι γράφουν οι εφημερίδες, βλέπετε όλους να έχουν την προσοχή τους εκεί. Τι είναι η μεταμψύχωση? Τους μιλάς για την ανάσταση των νεκρών και κανείς δεν συγκινείται. Ακούτε, και κανείς δεν συγκινείται. Περίεργο πράγμα. Λόγος λοιπόν πιθανός, πιθανολογίες, και πάντες ακούν ιδέως ευχαρίστως. Λόγος επιστροφής και πάντες αποστρέφονται. Απέστησαν οι πλήστοι των ορθών λόγων και μάλλον το κακόν ερούνται ή το αγαθόν προαιρούνται. Οι πιο πολλοί απέστησαν, λέγει, έφυγαν από τους ορθούς λόγους του Ευαγγελίου και μάλλον διαλέγουν το κακό παρά προτιμούν το αγαθό. Αυτό είναι τώρα, αγαπητοί μου, το φοβερό. Αυτό λέγεται αποστασία. Ακούσατε? Σε μια εποχή που προτιμάει ο άνθρωπος το κακό παρά το καλό, πώς αλλιώς μπορούμε να την πούμε? Να, πώς το λέει? Και τέως, συγγνώμη, αυτή τίνην εστίν η αποστασία. Αυτή λοιπόν, λέει, είναι η αποστασία. Ποια είναι η αποστασία? Όταν φεύγουμε από το Θεό και ευχαριστιόμαστε στα παραμύθια και βαριόμαστε την αλήθεια. Αυτή είναι η αποστασία. Και μέλη προσδοκάστε ο εχθρός, και πρόκειται να αναμένετε ο εχθρός. Ποιος είναι ο εχθρός? Ο Αντίχριστος. Γι' αυτό σας είπα, τον λέει ο Άγιος Κύριλλος, τον λέει και εχθρόν. Γι' αυτό ακριβώς περιμένουμε τον Αντίχριστο. Μα τότε υπήρχε εκείνο που υπήρχε, Άγιε Κύριλλε. Τότε υπήρχαν, θα λέγαμε, αγώνες γύρω από το χώρο της πίστεως με τις αιρέσεις. Άγιε Κύριλλε, πού να ήσουν στην εποχή μας να έβλεπες ό,τι θα έβλεπες και που τα βλέπουμε εμείς, και πόσα και πόσα, και πόσοι εχθροί στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας και ζητούν την υποδούλωση της Εκκλησίας. Μάλιστα, αυτά το οποίο σας έλεγε προηγουμένως και ο πατήρ Ευθύμιος με το θέμα τώρα το εκκλησιαστικό, θα σας έλεγα, δεν είναι, αγαπητοί μου, παρότι θα μπορούσε να είναι έξω από το θέμα μας, αγαπητοί μου, δεν είναι η περιουσία. Όχι, δεν είναι η περιουσία. Αυτό είναι το λιγότερο. Επιτέλους δεν έχει καμία σημασία αυτό. Το θέμα είναι βαθύτερο. Να εχμαλωτήσουμε την Εκκλησία. Να την κάνουμε όπως ακριβώς οι μασόνοι έχουν το τρίγωνο τους και έχουν μέσα το σταυρό, και λέγεται ο εγκλωβισμένος σταυρός. Όπως ακριβώς και οι μάγοι εγκλωβίζουν το σταυρό με δαιμονικές ενέργειες. Και εκεί δεν ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός, έως εκ μέσου ο κατέχων, εκ μέσου γέννηται. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Ναι, παραμερίζεται ο Θεός. Αφήνει για να τιμωρήσει αυτούς τους ανθρώπους στην πλάνη τους. Αφήνει. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από τα σύμβολα στην πραγματικότητα. Κάνουν τα σύμβολα τους που εχμαλωτίζουν τον Τίμιο Σταυρόν. Στα σύμβολα προχωρούν στην πραγμάτωση. Το φοβερό λοιπόν είναι αυτό, να πατήσουν πόδι μες στην Εκκλησία για πλήρη διάλυση. Ταλέποροι και πύλη αδού κατησχίσους είναι αυτής, είπε ο Κύριος. Τι θα χαλάσουν? Θα πάρουν τα κοιμήλια, την κινητή περιουσία? Θα πάρουν τα ντουβαριά τους ναούς? Τι θα πάρουν? Τι μπορούν να φτάσουν να πάρουν κάποτε? Δεν μπορούν όμως να καταστρέψουν τον κτίστην. Αυτά είναι κτίσματα. Δεν έχουν σημασία. Αγαπητοί μου, και τα κοιμήλια, αν το θέλετε, στην τελευταία ανάλυση, όταν θα γίνει το τέλος του κόσμου, θα είναι άχρηστα πράγματα.
Εκείνο που μας μένει εμάς είναι ο κτίστης και δημιουργός μας. Ας τα πάρουν όλα, δεν πρέπει, αλλά εάν τα πάρουν, μας μένει ο κτίστης και δημιουργός μας. Μια παράλληλη εποχή, στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τότε που έγινε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος, ξέρετε τι υπόθηκε όταν πήρνε όλους τους ναούς, αυτή η περίφημη ρίση του Αγίου Γρηγορίου. Αυτή μεν τους οίκους, εμείς δε τον οικούντα. Αυτοί πήραν τους οίκους, δεν τους ναούς, αλλά εμείς έχουμε τον οικούντα, αυτός που κατοικεί στους ναούς, δηλαδή τον Χριστό. Αυτοί έχουν μόνο τους κατοικίες, δεν έχουν τον Χριστό. Εμείς έχουμε τον Χριστό. Το λέει για τους αιρετικούς της εποχής εκείνης. Κάποτε είπε ο Μέγας Αθανάσιος, όταν η Κωνσταντινούπολης ήθελε να επεμβαίνει στα εκκλησιαστικά, να μάθει ο βασιλεύς, είπε να μην επεμβαίνει στα της εκκλησίας, να καθίσει στο παλάτι του, στο θρόνο του, και να διοικεί το κράτος. Η εκκλησία είναι υπόθεση των επισκόπων και δεν είναι του βασιλέως, δεν είναι του κοσμικού άρχοντος. Και να είχα διαβάσει από ένα σύγχρονο οδηπορικό στη Ρωσία, Άγια Λείψανα στα μουσεία, και μια γυναικούλα προσκυνούσε τα Άγια Λείψανα μέσα στο μουσείο. Αυτό θα πει επέμβαση στην εκκλησία, αυτό θα πει αποστασία. Αλλά θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου.